Τα ανοιχτά μικρόφωνα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου μετά το τέλος της συνεδρίασης πρόδωσαν το βράδυ της Δευτέρας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρη Πασπάτη. Ο χαρακτηριστικός διάλογος με τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας και επίσης στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε την αγωνία που διακατέχει το γαλάζιο στέλεχος στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Όδα Ηρακλείου για την ονοματοδοσία κεντρικού δρόμου της πόλης σε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αρχικά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε δήλωσή του χτες στην Κρήτη TV για την κόντρα με την Όδα και τη σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε εμφανίστηκε άνετος με αιχμές για την τοπική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ είναι προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. 6 ώρες αργότερα, ο Γρηγόρης Πασπάτης, με τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τον Μαρίνο Πατακό και ενώπιον ανοιχτών μικροφώνων που καταγράφουν τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζει την αγωνία του ότι η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ του δημιουργεί πρόβλημα. Μαρίνο, έχω τεράστιο πρόβλημα απόψε. Πρέπει να πάω τι θα κάνω. Με αυτή την ιστορία μου βγάζει τώρα η ΝΟΔΕ με έναν αντίον ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν. Μα εγώ δεν είναι από την αλήθεια τώρα, είναι θέμα κομματικό, Μαρίνο, σοβαρό. Σε βουλευτή να βγάλει εναντίον της υποψήφιας του. Ευχαριστώ. Κεφαλογιάννης, Κώστα, δεν τον έχω Κεφαλογιάννης. Λίγες ώρες νωρίτερα η ΝΟΔΕ είχε προβεί σε σκληρή ανακοίνωση εγκαλώντας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γρηγόρη Πασπάτη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό για κολλησιεργία στην απόδοση δρόμου στο όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επειδή η κολλησιεργία και ο τρόπος διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου αποτελεί ένδειξη αδιαφορίας, παρακαλούμε το Δήμο Ηρακλείου να φέρει άμεσα το θέμα στο επόμενο κιόλας Δημοτικό Συμβούλιο και με εισήγησή του να προτείνει την ονομασία της Περιφερειακής Παραλιακής Λεωφόρου της πόλης μας, που αποτελεί συνέχεια αυτής που πήρε ήδη απόφαση ο Δήμος Μαλεβιζίου σε οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με δήλωσή του, μάλιστα, το μέλος της ΝΟΔΕ, Βαγγέλης Καρκανάκης, έκανε λόγο για ανεξήγητες καθυστερήσεις, την ώρα που ο Γρηγόρης Πασπάτης έκανε λόγο για μια συνηθισμένη διαδικασία. Παρόλα αυτά, βλέπουμε μια αδικαιολόγητη, κατά τη γνώμη μας, κολλησιεργία στο να έρθει η συγκεκριμένη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν θεωρείτε κολλησιεργία ότι το αίτημα ήρθε 14 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά το θάνατο του εξαιρέτου Έλληνος και εξαιρέτου πατριώτου, εάν θεωρείτε ότι είναι κολλησιεργία 6 μέρες μετά να στέλνω το έγγραφο στο Δημοτικό Διαμέρισμα και 8 μέρες μετά να αποφαίνεται το Δημοτικό Διαμέρισμα την σύγκληση της Επιτροπής της Περιφέρειας, την κάνω ίδιος. Αυτή είναι απόφαση της Περιφέρειας και η οποία κατά τα συνηθισμένα γίνεται 3 φορές το χρόνο, 4 φορές το χρόνο. Τα ανοιχτά μικρόφωνα, ωστόσο, της συνεδρίασης, τα οποία έκλεισαν λίγο αργότερα, πρόδωσαν τον Γρηγόρη Πασπάτη. Μαρίνο, έχω τεράστιο πρόβλημα απόψε. Πρέπει να πάω τι θα κάνω. Με αυτή την ιστορία μου βγάζει τώρα η ΝΟΔΕ με έναν αντίον ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν. Μα εγώ δεν είναι από την αλήθεια τώρα, είναι θέμα κομματικό, Μαρίνο, σοβαρό. Σε βουλευτή να βγάλει εναντίον της υποψήφιας του. Λάδι στην φωτιά, τη κόντρα που έχει ξεσπάσει, έρχεται να βάλει χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φεστού, το οποίο ψήφισε ομόφωνα να δοθεί το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Μυρών, με το θέμα να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της χθεσινής συνεδρίασης.